Φωτεινή Δάρα μετά από αρκετά χρόνια συμβίωσης με τον Γιώργο Παπαχριστούδη παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2018, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μια κόρη που σήμερα είναι 6 χρονών. Η Φωτεινή Δάρα μίλησε για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της με το παιδί, ποια χαρακτηριστικά της δεν θα ήθελε να πάρει, ενώ αποκάλυψε για ποιο λόγο δεν είχε ανακοινώσει το γάμο της. Πόσο άλλαξε τη ζωή σου η κόρη σου, έβγαλε στην επιφάνεια τον καλύτερο μου εαυτό. Είναι σίγμα σημαντικότερος λόγος για να ζω, στις δύσκολες στιγμές του αναγκαστικού εγκλεισμού σκεφτόμουν πόσο τυχερή είμαι που υπάρχει στη ζωή μου. Είναι το φως μου, ποιο από τα χαρακτηριστικά σου δεν θα ήθελες να πάρει. Θέλω να μπορεί να διαχειρίζεται κάθε τι που τη συμβαίνει με ψυχραιμία. Μα μη βάζει μέσα τις πράγματα, να μη στεναχωριέται, με στενοχωρεί κάποιες φορές, ακόμα και σήμερα που πλέον έχω ωριμάσει. Η σκοτεινή πλευρά ενός μέρους αυτού του κόσμου, προσπαθώ να μάθω την κόρη μου να τη διαχειρίζεται και να απολαμβάνει την ομορφιά της καλοσύνης των ανθρώπων. Το καλό πάντα νικάει, δεν είχες ψύχρεμη ματιά στις τρικυμίες, όταν ήμουν μικρότερη, όχι. Δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ τις καταστάσεις, με οδηγούσαν πολλές φορές οι συνθήκες. Τώρα πια προσεγγίζω διαφορετικά τα πράγματα, μετρούν η ωριμότητα, η εμπειρία ζωής. Αντέχεις την κριτική, φυσικά, πάντα επιζητώ την καλοπροαίρετη κριτική. Κατά καιρούς κάποιοι ίσως σε είχαν στο μυαλό τους ως μια απόμακρη και απρόσιτη παρουσία. Εσύ νιώθεις έτσι, είμαι το εντελώς αντίθετο, κάθε άλλο παρά απόμακρη. Μου δίνει χαρά η επαφή με τον κόσμο, είναι ζητούμενο μου, μου έκανε εντύπωση το ότι δεν θελήσατε να δημοσιοποιήσατε το γάμο σας με τον Γιώργο Παπαχριστούδη. Ουσιαστικά τυχαία, από μια φωτογραφία του Γιώργου Νταλάρα, μάθαμε ότι παντρευτήκατε. Ο Γιώργος συνεργαζόταν εκείνη την εποχή με τον Γιώργο Νταλάρα και παραβρέθηκε σε αυτή τη στιγμή. Δεν κάναμε κρυφό γάμο, απλώς δεν τον ανακοινώσαμε δημόσια, θέλαμε να ζήσουμε την αλήθεια του μυστηρίου. Μετά μαθεύτηκε, όπως ήταν φυσικό να συμβεί, και έτσι παντρευτήκατε σε ένα πολύ μικρό εκκλησάκι μακριά από κάμερες και φωτογράφους στο χωριό του Γιώργου. Έτσι το ονειρευόμασταν, παντρευτήκαμε στο πανέμορφο μικρό χωριό του Γιώργου, τα Κουφάλια, που απέχουν περίπου μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ συγκινητική μέρα, ήταν παρόντες όλοι οι παιδικοί φίλοι μας. Είχαμε δίπλα μας μόνο τους πολύ δικούς μας ανθρώπους, ήταν κλειστός γάμος, με λιγότερους από 100 καλεσμένους. Φαντάζομαι ότι για εσάς ήταν μια μέρα γεμάτη αγάπη και χαρά, ναι, ήταν όλα πολύ όμορφα, ήρεμα γλυκά και παρεϊστικά. Το τραπέζι του γάμου έγινε στην αυλή του σπιτιού του Γιώργου, τα επιμεληθήκαμε όλα με τις φίλες μου. Δεν υπήρχε τίποτα στημένο, μαγείρεψε η μητέρα του και ζητήσαμε από μία μικρή ταβέρνα φίλων μας που φτιάχνουν τα πάντα με τα δικά τους αγνά υλικά του χωριού, να φέρουν παραδοσιακά εδέσματα. Μέχρι και τα σερβίτσια που υπήρχαν στο τραπέζι ήταν των μαμάδων μας, είπε στο γάλα.